Σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς αμφισβήτησης, σε καιρούς κρίσεως, αλλά και συγχρόνως διασώζεται μέσα στο πολυχρόνιο της Εκκλησίας, γιατί όπως αναφέρει ο συναξαριακός του λόγος, ήταν ο Όσιος, ο ομολογητής, ο κήρυκας της μετανοίας. Και δικαίως ο υμνοδός της Εκκλησίας λέγει ότι είναι το πρόσωπο εκείνο
το οποίο εζήλωσε την φήμη και τη δόξα του προδρόμου Ιωάννου. Είναι όσιος, γιατί κατάφερε μέσα από τη δική του ζωή, μέσα από τη δική του βιωτική πολιτεία, να ξεπεράσει τα στεγανά κάθε μορφή κοινωνικής καταξίωσης. Παρόλο που και ο ίδιος και η οικογένειά του είχαν τη δυνατότητα να καταξιωθούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον και να μπορέσουν να εμπληθούν εξαιτίας των θέσεων και του πλούτου των οποίων κατοίκουν. Ο Άγιος διαφοροποιείται από όλα αυτά. Θέτει τον εαυτό του έξω από τα κριτήρια της κοσμικότητας και επιλέγει έναν δρόμο. Έναν δρόμο στέρησης, έναν δρόμο δοκιμασίας, έναν δρόμο που δεν θα του δώσει τις ευκολίες που είχαν οι αντίστοιχοι της εποχής του, αλλά αντίθετα θα είχε έναν δρόμο που η δυσκολία θα ήταν στοιχείο της καθημερινότητός του. Και η αγωνιστικότητα και η ασκητικότητα του ήθους του θα χαρακτήριζε τον ίδιο το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του. Δεν σταματά όμως εκεί. Δεν βλέπει μέσα στην ιστορία την παρουσία του και το ρόλο του ως ενός ανθρώπου ο οποίος κλεισμένος στα στεγανά του εαυτού του επιδιώκει την εν Χριστώ καταξίωση μέσα από την άσκηση και τη διαφοροποίησή του από τη μέριμνα την κοινωνική ή την κοινωνική καταξίωση. Διέρχεται, όπως λέγει ο συναξαριστής του, σχεδόν ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.
των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιτεώμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ευσταθείου. Δύσκολα ετι δεσπόκτα. Και τους ήταν ευόπτων αυτό Αγίωτα των Αρχιερέων Αλεξάνδρου, Χρυσοστόμου, Γαβριήλ και Δαβίδ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλον Χριστού ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη και των αποδήμων της επαρχίας ημών, των δοκιμαζομένων ανέργων αδελφών ημών, της μαθητιώσης, σπουδαζούσης και εργαζομένης νεολαίας της πόλεως ταύτης και της χώρας ημών, ως και πάντων των ενευλαβία και κατανοίξη παρακολουθούντων, την ιεράν λιτανίαν ταύτην μετά των οικείων αυτών, υγείας και θείας βοηθείας, περαφώ,
σωτήριμον, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρτη φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, εσύ την δόξαν αναπαϊκόμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Θεού θελήσαντος, γι' αυτό και του καιρού ευνοήσαντος, με κάθισιν εν Χριστώ και λακωνική υπερηφάνεια, εντελέσαμε τις ιερές ακολουθίες εις τιμήν και μνήμην του Αγίου Νίκονος του προστάτου μας και την Λιτανία. Και αυτή τη στιγμή, όπως άλλωστε υπάρχει συνήθεια, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, ό,τι λέγω δεν το λέω από συνήθεια, αλλά από αγάπη. Αυτήν την ώρα είμαι υποχρεωμένος να απευθυνθώ προς όλους σας και εγκάρδιες ευχαριστίες να εκφράσω για τη συμμετοχή σας στις λατρευτικές εκδηλώσεις και εορταστικές για τον Πολιούχο μας. Αδελφοί μου, επί χίλια ολόκληρα χρόνια η περιόνιμη πόλη της Σπάρτης και ο λαός της και όχι μόνο απολαμβάνουμε τις ευλογίες και την προστασία του Πνευματικού Πατέρα και Καθοδηγητού μας. Τους προγόνους μας έφερε κοντά στο Θεό και τους αναγέννησε. Το κήρυγμα του ήταν πραγματικά προδρομικό, δυναμικό, σωτήρι. Και ο Άγιος μας και σήμερα, παρότι έχουν περάσει χίλια χρόνια από τότε, που εδώ τη Σπάρτη ιδιαίτερα αγάπησε και γι' αυτό ως τελευταίο κατοικητήριον με διάλεξε, είναι εκείνη η Σπάρτη η οποία ακούει και σήμερα τον λόγο του των κατάλληλων προς μετάνοια και πνευματική αναγέννηση. Σήμερα βέβαια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουν αλλάξει οι έννοιες των ονομάτων και τα ονόματα των ενιών. Σήμερα έχασαν την αξία τους τα ενιαία και την πήραν τα υπόγεια. Σήμερα γέμισε ο τόπος από προβλήματα, αλλά λείπουν οι προβληματισμοί. Σήμερα ηθικά έχουμε πέσει πολύ χαμηλά και δεν ξέρουν αν υπάρχει κι άλλο σκαλοπάτι να πάμε παρακάτω. Και επειδή οι μακρύνοντες από σου απολούνται, αυτός είναι ο λόγος του Θεού, και επειδή τα οψόνια της αμαρτίας θάνατος κατά τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, το κήρυγμα περί μετανοίας του Αγίου Νίκονος είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά επίκαιρο και αναγκαίο. Είναι η μετάνοια, αδελφοί μου, απόδειξη ότι έχουμε το γνώθι σε Αυτόν. Και είναι η μετάνοια επαναπροσδιορισμός των σχέσεών μας με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας.